Τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύως 200 ΜΒ στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία στη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας. Το πάρκο θα δημιουργηθεί σε τρεις διαφορετικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού περίπου 5.200 στρεμμάτων, ενώ θα αποτελείται από 1 εκατομμύριο ηλιακά πάνελ. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε και την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη νέα ατμοελεκτρική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 ισχύως 660 ΜΒ με δυνατότητα φυσικά παροχής θερμικής ισχύως 140 ΜΒ για τηλεθέρμανση. Στο θέμα του φωτοβολταϊκού υπήρχε διχογνωμία καθώς η παράταξη της Περιφερειακής Αρχής μετά από τη σχετική εισήγηση και του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή ψήφισε να διεκδικήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 10% από το μετοχικό κεφάλαιο της ιδιωτικής εταιρείας της ΔΕΗ Ηλιακό Βέλος 1, το οποίο, όπως επισήμανε και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, θα ανήκει εξ ημισίας στους 12 Δήμους της περιοχής, με την επισήμαση ότι η Περιφέρεια ως διάδοχο σχήμα της πρώην Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης στηρίζει την προσφυγή που έκανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης για την αλλαγή κρίσης των αποκατεστημένων εκτάσεων των ορυχείων της ΔΕΗ και της επαναπόδοσής τους στους γεωργούς και τους αγρότες της περιοχής μας. Βρίσκουμε ότι είναι θετικό, πλην όμως να θυμίσω ότι εκφράζουμε μια ρητή επιφύλαξη όσον αφορά την κυριότητα των εδαφών και ότι έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου ζητάμε να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία όπως και ο στενός πυρήνας του Συντάγματος της Ελλάδας. Η πρόταση η οποία έχει γίνει επίσημα στην ελληνική κυβέρνηση, στη ΔΕΗ και σε όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης είναι ότι αυτό το μεγάλο έργο να μπορέσει να καρποθεί και κάτι η τοπική κοινωνία, γιατί θα έχουμε και μία παράμετρο που θα είναι ευρύτερα αρνητική με την έννοια το ότι θα ανεβάσει το ΑΕΠ της περιοχής μας όταν γίνει, άρα θα έχουμε μικρότερη χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια αλλά και από άλλες χρηματοδοτήσεις όπως είναι η επενδυτική νόμη κλπ. Στο μέλλον. Ζήτησα λοιπόν με το πιο επίσημο τρόπο να βρούμε μια επίσημη φόρμουλα συνεννόησης και να δοθεί το 10% αυτού του έργου ως αντιπαροχή εξημισίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους 12 Δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να υπάρξει μια ουσιώδης ελάφρυνση της τοπικής κοινωνίας από επιβαρύνσεις οι οποίες υπάρχουν για τη λειτουργία αυτών των θεσμών, αλλά και για νέων αρμοδιοτήτων που θα έρθουν ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα. Η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, μετά και την εισήγηση του επικεφαλής της Γιάννη Παπαϊορδανίδη, ζήτησε να μην υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα νομικό κόλλημα, καθώς έχει γίνει ήδη η προκήρυξη του έργου. Ενώ την αντίθεσή τους για τη χρήση των συγκεκριμένων εκτάσεων από τη ΔΕΗ, προκειμένου να κατασκευαστεί το φωτοβολταϊκό πάρκο, εξέφρασαν ο Μανώλης Βοιατζής και ο Αντώνης Κύρινας. Τη δική του θέση εξέφρασε και ο Παύλος Αλτίνης. Θέλω να πω συνεπείς στον προεκλογικό μας λόγο και σήμερα ότι για εμάς αποτελεί πρώτη αναπτυξιακή προτεραιότητα η εγκατάσταση της πέμπτης μονάδας και του φωτοβολταϊκού πάρκου και παράλληλα το ξεκίνημα των διαδικασιών για την εγκατάσταση της δεύτερης μονάδας στη Μελίτη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Πιστεύουμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες, εάν επισπευστούν, πραγματικά θα δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία και θα έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε και τους άλλους τομείς που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την ανάπτυξη, όπως είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είχαμε πει προεκλογικά ότι εάν ήμασταν στη θέση της Περιφερειακής Αρχής θα οδηγούσαμε στην εγκατάσταση της πέμπτης μονάδας με ό,τι χρειάζεται. Αυτό θα στηρίξουμε και σήμερα. Και θέλω να πω και το εξής. Όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο σημαντικά εγχειρήματα και επενδύσεις στην περιοχή μας, ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει στο κεντρικό κράτος και στη ΔΕΗ, ένα βήμα πιο μπροστά πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει και μπορούν να το κάνουν αυτό, να ενισχύουν αυτή την προσπάθεια. Να είμαστε δηλαδή πανέτοιμοι σε όλα τα επίπεδα μία ώρα νωρίτερα, με λίγα λόγια εμείς να οδηγούμε τις εξελίξεις στην εγκατάσταση της πέμπτης μονάδας και του φωτοβολταϊκού. Και για τις ειρήνες που ακουγόντουσαν το προηγούμενο διάστημα ότι όλα αυτά είναι στον αέρα, εμείς νομίζουμε ότι είναι τα πρώτα βήματα και πρέπει να τα υποστηρίξουμε και τα ενισχύσουμε. Ως Λαϊκή Συσπήρωση είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ, στο φωτοβολταϊκό πάρκο το συγκεκριμένο και όχι μόνο, επειδή
έρχεται να στηθεί στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι έχει διασφαλισμένη την κερδοφορία του. Σήμερα είναι οι ΔΕΗ ανανεώσιμες, μπορεί να είναι και άλλος ιδιώτης μονοπωλιακός όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και είναι διασφαλισμένη η τιμή του και να σκεφτείτε ότι η τιμή η φωτοβολταϊκή είναι σχεδόν δεκαπλάσια της λιγνητικής τιμής της κιλοβατόρας. Αυτό εδώ σημαίνει ότι το τέλος ΑΠΕ όλο και ανεβαίνει. Τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις ΜΠΕ για το φωτοβολταϊκό, το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που έχει εξαγγελθεί στην περιοχή, αλλά που είναι τόσο ασαφές το πώς και με ποιους τρόπους και με ποιον τρόπο θα γίνει, όσο και για την πέμπτη λιγνητική μονάδα που ετοιμάζεται, που επίσης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το τοπίο και αυτό μας ανησυχεί για το πώς θα γίνει, με ποιον θα γίνει, από ποιον θα γίνει. Εμείς κρατάμε εξαιρετικά επιφυλάξεις, θα είμαστε αρνητικοί για τον τρόπο που μεθοδεύεται όλη η ιστορία και θα τα πούμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δείχνει για ακόμα μια φορά ότι όποιος προγραμματισμός, όποιο σχέδιο έχουμε για τον τόπο μας, είναι στον αέρα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Εγώ καταρχήν είμαι διατεθειμένος θετικά απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, το κάθε τι έχει τα υπέρ και τα κατά του. Θα πρέπει, όσον αφορά το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό πάρκο και τη συζήτηση που θα γίνει αργότερα, να ακούσουμε τις απόψεις όλων και ανάλογα θα αποφασίσουμε πού πρέπει ποια άποψη πρέπει να υποστηρίξουμε. Όμως, σας τονίζω ότι δεν μπορεί έτσι αυθαίρετα και γενικόλογα να κρίνουμε εάν κάτι, μια επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάτι το καλό ή κάτι το κακό. Σε γενικές γραμμές πρέπει να στηρίξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.